Κύριε Μαμολάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ολοκληρώσατε την συνεδρίαση στις Πέτσες που είχε η κοινοβουλευτική ομάδα με στόχο να δείτε πώς θα διαμορφωθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες προτάσεις θα επικοινωνηθούν προς τους Έλληνες πολίτες. Θα πάμε λοιπόν να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο απολογισμός του διημέρου και πώς αυτό που παρήχθη θα επικοινωνηθεί στην ελληνική κοινωνία. Πράγματι, κύριε Βαρδί, ήταν ένα πολύ επικοδομητικό διήμερο, θα έλεγα, στις Πέτσες. Ένα διήμερο το οποίο δημιούργησε τις συνθήκες περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων μεταξύ των βουλευτών, αλλά και για την αναγκαία παραγωγή πολιτικού και αντιπολιτευτικού έργου, ώστε να προσφέρουμε λύσεις στην ελληνική κοινωνία σε καυτά ζητήματα που απασχολούν τον κάθε ένα από τους τομείς οι οποίοι αναδείχθησαν και παρουσιάστηκαν με τη μορφή αυτή, τη λίγο τεχνοκρατική, θα έλεγα, των PowerPoints σε αυτό το διήμερο. Αν μου επιτρέπετε να σας πω για τη δική μου, για το δικό μου τομέα ευθύνης, υποδομών και μεταφορών, που νομίζω ότι σε μεγάλο τμήμα αυτού επηρεάζει και αφορά και την Κρήτη προφανώς, τα θέματα υποδομής, ειδικά για το νησί μας, αυτές τις 5 δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Δυστυχώς η Κρήτη υστερεί, και αυτό το βλέπω πλέον και ως μηχανικός, αλλά δεν και 4-5 χρόνια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων, φυσικά, είναι η ιστορική εκκρεμότητα του ΒΟΑΚ, η τελευταία αρτηρία που δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η παρουσίαση δική μου εδράστηκε ουσιαστικά και συμβούλευε στην εξής προσέγγιση. Λύσεις για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, κύριε Παρδάκη, που απασχολεί τη μισή χώρα και δεν είναι άλλο από το κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου Αττικής. Ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, όπου φάνηκε και η γύμνη, αν θέλετε, της πατρίδας μας σε θέματα συντήρησης και εύρυθμης λειτουργίας μετά την τραγωδία, έγκλημα θα έλεγα εγώ, των Τεμπών. Τα ζητήματα που άπτονται των μεταφορών, όπως η ενίσχυση του στόλου λεωφορείων, ένα μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί σε όλη τη χώρα, σε πολλές μεγαλοπόλεις. Η ηλεκτροκίνηση, που είναι μια μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας, για να μην πω και σε παρόντα χρόνο. Η ανάδειξη θεμάτων ασφαλείας στα αεροδρόμια. Μάλιστα, κύριε Βαρδάκη, δεν ξέρω αν είδατε, χθες μόλις ανεδείχθη ένα θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 14 αεροδρόμια της χώρας μας λειτουργούν χωρίς άδεια ασφαλείας. Ναι. Κινδυνεύουμε να βιώσουμε τέμπη του αέρα, όπως είπα χαρακτηριστικά στην παρουσίαση προχθές. Θέλει μεγάλη προσοχή και ενσυναίσθηση κυριολεκτικά των κυβερνώντων στα ζητήματα αυτά. Ανάδειξη σημαντικών εκκρεμωτήτων, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Να το διευθυνήσω λίγο αυτό. Δηλαδή, λέτε ότι η Fraport δεν έχει κάνει τις κινήσεις για τα μέτρα ασφάλειας στα αεροδρόμια. Ναι, το operational scale, η λειτουργία δηλαδή των αεροδρόμων, και δεν αφορά μόνο τη Fraport, είναι 14 αεροδρόμια συγκεκριμένα μετά από έλεγχο αναδείχθησαν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας. Μάλιστα και χθες έκανα παρέμβαση και τη Δευτέρα επίκαιρη ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να απαντήσει ο κ. Σταϊκούρας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα ασφαλείας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οφείλει η πολιτεία άμεσα, με ακαριαία αντανακλαστικά, να δράσει και να κλείσει αυτή την σοβαρότατη εκκρεμότητα. Είναι τεχνικά τα ζητήματα, αφορούν τους πύργους ελέγχου και γενικότερα την προσγείωση και αποκύρωση των αεροσκαφών. Είναι ένα πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Εκκρεμότητες όπως ο ΒΟΑΚ ή και το flyover στη Θεσσαλονίκη, που τόσο πολύ ταλαιπωρεί τους συμπατριώτες μας στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών όπως η Θεσσαλία, που δυστυχώς δεν έβαλε μυαλό η κυβέρνηση από τον Ιαννό. Και έρθει και ο Ντάνιελ να αποτελειώσει μια περιοχή. Και το αναπτυξιακό στοίχημα της ανάταξης της Θεσσαλίας είναι πολύ κρίσιμο και φυσικά σε θέμα υποδομών. Όπως αντιπλημμυρική. Απλά σας κάνω, έρχεται ο ήχος και επανέρχεται μετά. Σας κάνω, κάτι κάνετε με το hands free, ίσως. Ακούγομαι καλύτερα τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Πολύ ωραία. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης επίσης. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ορθότερα τους υδάτινους σπόρους του νησιού, οι οποίοι είναι λίγοι, αλλά κάποιες φορές έρχονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και στο νησί μας. Τέτοια ζητήματα, έτσι, εν ολίγης, προσπάθησα λίγο να τα συμπυκνώσω. Συζητήσαμε στις Πέτσες, από την πλευρά δηλαδή, δομών και μεταφορών. Σε σχέση με τα της Κρήτης, πού επικεντρωθήκατε και ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα? Λοιπόν,
Συγκεκριμένα, ΒΟΑΚ, το προτεραιοποιώ τα ζητήματα τα οποία τρέχουν και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Έχετε πει πολλά και ότι έχει καθυστερήσει, ναι. Αδιανόητα, και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να είμαστε ενεργητικοί, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταφέρουν να επιταχύνουμε ρυθμούς και να έχουμε έναρξη επιτέλους του ΒΟΑΚ. Πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας ότι ο ΒΟΑΚ δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. 5 χρόνια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 6 χρόνια μετά από την πρώτη κίνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ που ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του διαγωνισμού. Εκτός του ΒΟΑΚ είναι τα αντιπλημμυρικά έργα και τα φράγματα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μικρά, ευέλικτα, αποτελεσματικά πράγματα και βεβαίως αξιοποίηση των υφισταμένων που εδώ και χρόνια έχουν κατασκευαστεί, αλλά δυστυχώς τα αρδευτικά δίκτυα δεν ολοκληρώθηκαν. Άρα υπάρχει ένα φράγμα και ένας καμιευτήρας, ο οποίος ακόμα και αν γεννήσει, το λέω το αν λόγω των κλιματικών αλλαγών, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τον πρωτογενή μας τομέα, διότι τα αρδευτικά δίκτυα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες και θα πιέσουμε περαιτέρω. Ο τομέας αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό για το νησί. Επίσης, τα υδατοδρόμια. Μια εξαγγελία του 19, όλοι μας έλεγαν ότι το 2020 η Κρήτη θα έχει 5 υδατοδρόμια. Ακόμα τίποτα, και από ό,τι είδαμε προχθές, εγκαινιάστηκαν τα πρώτα στην υπόλοιπη Ελλάδα και όχι στην Κρήτη. Ειδικά το Δέφυμνο θα το προσδώσει τεράστια αναπτυξιακή όθηση, ένα υδατοδρόμιο με χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία. Το είπα σαν παράδειγμα. Άλλα επιπρόσθετα εγκυοβιωτικά έργα που είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμα. Και φυσικά έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων που ακόμα έχουμε δρόμο, παρόλο που οφείλω να πω ότι την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει βήματα προόδου σε αυτή την κατεύθυνση. Σας είπα και έτσι επικεντρώθηκα σε 5 κομβικούς άξονες που άπτονται το θέμα των υποδομών. Ο Πρόεδρος πώς ανταποκρίθηκε στις προτάσεις αυτές? Δεν σας κρύβω ότι ευνηδιάστηκα και ξαφνιάστηκα ευχάριστα, ναι. Διότι στις 20 ώρες διάρκειας όλων αυτών των σέμιναρς, δηλαδή των παρουσιάσεων, ήταν παρόν, παρακολουθούσε, άκουγε, σημείωνε και ρωτούσε συνεχώς. Εντάξει, υπάρχει ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε, για την Κρήτη και λόγω της καταγωγής του Στέφανο Κασελάκη από τα Χανιά και των βιωμάτων που έχει και την ανάγκη και την ενσυναίσθηση ότι η Κρήτη υπολείπεται και έχει αδικηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την ανάπτυξη της χώρας. Αλλά, ξέρετε, σε αυτά τα ζητήματα, τα κομβικά, τα θεμελιώδη για την Κρήτη, ειλικρινά το λέω, δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Πρέπει να συνδράμουμε ο καθένας με τις δυνάμεις του. Αλλά θα πρέπει και η κυβέρνηση και οι εκάστοτε υπουργοί να αφήσουν την αλαζονία και την ίηση, να ακούσουν και την αντιπολίτευση, και ειδικά όταν έχει τεκμηριωμένες προτάσεις με τεχνοκρατική διάσταση, για να προχωρήσουν παρακάτω. Για να λύσουμε θέματα και πολλά προβλήματα που υπάρχουν να τα μετατρέψουμε σε ωφέλεια. Το υποκατάθεση νομοσχέδιο για τα μόφυλα ζευγάρια συζητήθηκε καθόλου, κύριε Κασελάκη? Κύριε Μαμουλάκη, συγγνώμη. Όχι, δεν συζητήσαμε περαιτέρω νομοσχέδια, ναι. Διαφορετικά. Ο καθένας ανέπτυξε τα θέματα τα δικά του. Κατάλαβα. Τα του τομέα του. Ακριβώς. Αυτά όμως που απασχολούν κυρίως την ελληνική κοινωνία είναι το θέμα της ακρίβειας, που αν και ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι η χώρα δεν είναι μπανανία, την τελευταία τριετία δυστυχώς το θέμα δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, και αυτό φαίνεται από τη τσέπη του στον μεσαίο Έλληνα που συνεχίζει να υποφέρει από την ακρίβεια και να διαμαρτύρεται. Επίσης, την νεολαία την ενδιαφέρει τι θα γίνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, κάτω από ποιες προϋποθέσεις ή όχι. Θέλω τις απόψεις σας λίγο να τις ακούσουμε. Λοιπόν, ακρίβεια. Μακράν το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να διαφωνήσει. Γι' αυτό λοιπόν δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Ναι. Η διήμερη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος ξεκίνησε με μια αναλυτική παρουσίαση που αφορούσε τις προτάσεις που θα αναπτύξουμε στη δημόσια σφαίρα το επόμενο διάστημα που άπτονται της ακρίβειας. Συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, κύριε Βαρδάκη, γύρω από το ζήτημα της ακρίβειας, πώς θα μπορέσουμε να ανασχέσουμε αυτή την αδιανόητη έξαρση που πραγματοποιείται 2 χρόνια στην Ελλάδα. Και λέω στην Ελλάδα διότι παρόσουμε εξωγήνες το πρόβλημα, αλλά δεν είναι δυνατόν στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων να έχουμε μειωμένες τιμές στα προϊόντα σε όλα σχεδόν κατά 40%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ να πω τον συνάδελφό μου, βουλευτή Κυρκής, τον Πέτρο τον Παπά, ο οποίος επισκέφτηκε τη Γεργελή,
μια πόλη στα σύνορα με τα Σκόπια, με τη Βόρεια Μακεδονία, όπου πραγματικά με το που αλλάζει τα σύνορα, πηγαίνει σε μια πόλη που η βενζίνη είναι ένα 10 με ένα 15, που τα τρόφιμα, ευπαθή και μη, είναι 50% φτηνότερα. Και τι παρατηρήσει, ότι οι συμπολίτες μας, Έλληνες, φεύγουν, περνάνε τα σύνορα, ψωνίζουν και γυρνούν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη και πιο ξεκάθαρη, προσέξτε, απόδειξη ότι κάτι γίνεται λάθος διαρκώς. Και ποιο είναι αυτό το λάθος? Είναι ότι η κυβέρνηση παίζει το ρόλο του τροχονόμου, δεν ελέγχει την κατάσταση, δεν έχει τη διάθεση να πατάξει το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος θέλει να σχροκερδίσει το κάνει ανεμπόδιστα, του κλείνει ουσιαστικά το μάτι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι και προχωράει εις βάρος μας, στις πλάτες μας. Έχουν κερδιθεί, έχουν δημιουργηθεί περιουσίες τα τελευταία 2 χρόνια. Και βέβαια βλέπετε ότι ο μήνας δεν κλείνει, δεν μπορεί. Θα βγάλει πέρα ο μεσαίος, ναι. Η φέρουσα οικονομική ικανότητα ακριβώς του πολίτη δεν είναι ικανή να κλείσει το μήνα. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Και το κυριότερο, αφού λέμε για την ακρίβεια, να κλείσουμε με τη στέγαση. Διότι το 70-65% για την ακρίβεια της 100, 65% των συνολικών πόρων μιας οικογένειας διοχετεύεται, αναλώνεται στο κόστος ενοικίου και λοιπόν λογαριασμών του σπιτιού. Αδιανόητα υψηλό ποσοστό, διπλάσιο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πώς είναι δυνατόν να ζήσεις όταν το 70% από την πρώτη μέρα του μήνα θα δίνεις για το σπίτι? Χειροπιαστά τώρα, ο κρατής που σας ακούει για το θέμα της ακρίβειας, θέμα που απασχολεί όλους μας, αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι αυτό το μέτρο που μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φαινόμενο της εσωτερικής. Παρουσιάστηκε λοιπόν στοχευμένα και κοστολογημένα και τεκμηριωμένα οι προτάσεις μας από την Θεοδότη Δάκρυ αρχικά και την επόμενη μέρα, χθες το πρωί, από τον Νίκο τον Παπά. Όπως ξέρετε, η μείωση του φόρου προσυγχρονής αξίας, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το φωνάζουμε 2 χρόνια, το κάνει όλη η Ευρώπη, εδώ αρνούνται και εισπράττουν από όλους μας αυτόν τον άδικο φόρο, τον ΦΠΑ, που είναι οριζόντιος για όλους και ειδικά πλήττει τα χαμηλά στρώματα. Στοχευμένες ενέργειες για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Έτσι θα μειωθεί η ακρίβεια. Αυτός που εσφοκερδεί θα το σκεφτεί 2 φορές όταν ξέρει ότι σίγουρα θα ελεγχθεί. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή τις επόμενες μέρες θα γίνει μια ολοκληρωμένη, ολιστική, θα έλεγα, παρουσίαση των ζητημάτων αυτών από τον ίδιο τον πρόεδρο και το οικονομικό επιτελείο, να έχουμε και 2-3 εκπλήξεις ενδιαφέρουσες, έχω την αίσθηση, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οπότε ας περιμένουμε μερικές μέρες ακόμα. Ναι, εννοείται στο πλαίσιο των προτάσεων που θα καταθέσετε σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Σεβαστό. Ιδιωτική εκπαίδευση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Λοιπόν, ιδιωτική εκπαίδευση. Καταρχήν, για να θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και να είμαστε εντάξει καταρχάς με τον εαυτό μας, ενώ σαν χώρα, θα πρέπει πρώτα να ενισχύσουμε σοβαρά τη δημόσια εκπαίδευση. Μια δημόσια εκπαίδευση η οποία καταραίει, κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει, αιμορραγεί χρηματοδοτικά τα τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, δεν τα λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Πριτάνεις, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη, την καθολική ευθύνη, η έβριθμιση λειτουργία των αναρτών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και ας πάμε τώρα στα ιδιωτικά. Δεν θα μιλήσω για την καταστρατήγηση από ό,τι λένε οι έγκριτοι συνταγματολόγοι του άρθρου 16. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Άρα θα πρέπει πρώτα να δούμε κατά πόσον συνταγματικά είναι αρμονισμένο. Αλλά η ουσία ποια είναι? Ο Λίντσης Σικλής Πιερακάκης. Εγώ δεν θα σας κρύβω, διότι αν μου λέγατε ότι θα έρθουν στη χώρα μας μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού να επενδύσουν και να γίνει η χώρα μας ένας ελκυστικός εκπαιδευτικός προορισμός, θα μπορούσα να το συζητήσω. Δεν έχουμε δογματισμούς. Όμως εδώ δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Κανένα πανεπιστήμιο ολκής και με ισχυρό πρεστής θα έρθει στη χώρα μας. Θα μετατραπούν τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε πανεπιστήμια. Mm-hmm. Θα έχουμε πανεπιστήμια του ενός ορόφου. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο ίδιος ο κ. Πιερακάκης ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση προ λίγων ημερών ότι οι ελάχιστες υποχρεώσεις για την ίδρυση ενός νέου πανεπιστημίου, ξέρετε ποιες είναι? Ναι. Είναι 3 τμήματα και 30 καθηγητές. Ναι. Συγγνώμη, πανεπιστήμιο 3 τμημάτων. Άρα τι μου λέει ουσιαστικά, σαν να φωτογραφίζει τα τρανσιβόλου ποιότητος και στάθμης η ΕΚ και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες τους, συνεχιστή υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος, είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν και τρίβουν τα χέρια τους πώς θα ανωτατοποιηθούν οι αμφιβόλου αξία σχολές τους μέσα στο τρέχον έτος για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία τους.
Με τέτοια προσέγγιση, όχι. Νομίζω ότι δεν αξίζει η χώρα μας. Θα υποβαθμιστεί η εκπαίδευση στην πατρίδα μας περαιτέρω. Αν μπορούσε πραγματικά και συνταγματικά να εναρμονιστεί η διάταξη, αλλά να έχουμε αποδεδειγμένη προσέλκυση ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων, θα μπορούσαμε να το συζητούσαμε. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Κύριε Μαμουλάκη, πότε θα κωδικοποιηθούν και θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο όλα αυτά που συζητήθηκαν στις Πέτσες? Καταρχάς, την Τετάρτη, ναι, την Τετάρτη, ναι. Εκτιμώ ότι θα γίνει, ή τέλος πάντων, για μην το προλαμβάνω, μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η παρουσίαση των όλων των μέτρων που προτείνουμε για την ακρίβεια αφενός, αλλά και την η παρουσίαση όλων των υπολείπων τομεαρχών, το τι δηλαδή ουσιαστικά παρουσίασαν, πρότειναν και ανέλησαν για τα ζητήματα και τα θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου τους. Να πούμε επίσης ότι σήμερα Δευτέρα, το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ο Νίκος Φαραντούρης, ο γνωστός καθηγητής και άνθρωπος που με βαθιά γνώση ζητημάτων της ενέργειας και της ακρίβειας, θα έχει μια παρουσίαση εν ώψη και των διαδικασιών των ευρωεκλογών. Καθώς επίσης και ο Χρήστος Σπίτζης, ένας συνάδελφος μηχανικός, που είχε δείξει ένα θετικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη έργων υποδομής στην Κρήτη. Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία του αεροδρομίου Καστελίου, επί ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, και έχουμε τώρα τη χαρά και την τιμή να βλέπουμε να ξεκινούν, να προχωρούν οι εργασίες. Όπως επίσης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του και σε μια άλλη εκκρεμότητα 20 και πλέον ετών, που δεν είναι άλλη από τον κάθε τοπικό άξονα της Κρήτης, Ηράκλειο Μεσαρά, που βλέπουμε τώρα πόσο έντονη αναπτυξιακή έκφανση έχει το συγκεκριμένο έργο. Ναι, ναι. Κύριε Μαμουλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη ενημέρωση και θα έχουμε το χρόνο και το διάστημα για να τα ξαναπούμε. Με πολύ χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαρδάκη, για το βήμα που μας δίνετε και εύχομαι σε όλο τον κόσμο ευκαιρία να δοθήσει στις πρώτες συζήτησεις μας στο νέο έτος. Υγεία, υγεία, υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.